Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει κύκλο διαλέξεων με στόχο την παρουσίαση των βασικών όψεων της ιστορίας της Αλίας στην Ελλάδα από το 1830 με τη γέννηση του ελληνικού κράτους έως το 1910. Στις 28 Νοεμβρίου είχε λάβει χώρα η πρώτη παρουσίαση της σειράς των τριών παρουσιάσεων για το θέμα, που παρουσίασε το αλιευτικό σκάφος ως παραγωγικό μέσο, αλλά και ως στοιχείο διερεύνησης της ελληνικής αλίας. Ο μιλητής εκείνη την ημέρα, όπως και σήμερα, αλλά και στην τρίτη παρουσίαση που θα ακολουθήσει, είναι ο Νίκος Αλεβιζάκης, υποψήφιος διδάκτορας της ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, και είχε σχολιάσει τότε η Τζελίνα Χαρλάφτη, καθηγήτρια της Ναυτιλιακής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Μελετών. Σήμερα θα συνεχίσουμε την παρουσίαση διερευνώντας το επάγγελμα του αλιέα κατά τον 19ο αιώνα. Ο μιλητής και πάλι είναι ο Νίκος Αλεβιζάκης και θα σχολιάσει ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, ιστορικός, διευθυντής ερευνών του τομέα νεοελληνικών ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, για να ακολουθήσει στη συνέχεια σειρά ερωτήσεων που παρακαλώ πολύ να θέσετε από το μέρος Q&A, Questions and Answers, που παρέχει το σύστημα του webinar. Με αυτά τα λόγια, καλωσορίζω τους καλεσμένους μας απόψε και παραδίδω το λόγο στον κύριο Νίκο Αλεβιζάκη για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Αν στη μία όψη του νομίσματος βρίσκονταν τα αλιευτικά σκάφη, την άλλη τότε θα είχαμε τους ανθρώπους που ασχολούνταν με την αλία. Η εξέταση των δύο αυτών πλευρών οδηγεί στη δημιουργία μιας γενικής εικόνας του χώρου και συνθέτει τη ραχοκοκαλιά και το πλαίσιο στο οποίο κανείς μπορεί να ξεδιπλώσει και να συζητήσει τις διάφορες παραμέτρους της. Όπως και στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών που είδαμε στην πρώτη συνάντησή μας, έτσι και σήμερα θα πρέπει να στραφούμε στο θεσμικό πλαίσιο της εμπορικής ναυτιλίας. Αυτό συμβαίνει διότι ο χώρος και η λειτουργία της αλίας τον 19ο αιώνα δεν διέθετε εξειδικευμένο και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά αρχικά έχει ενσωματωθεί στις διατάξεις και στους κανονισμούς της ναυτιλίας. Αν το έγγραφο και την αναγνώριση του πλοίου ως εθνικό ήταν απαραίτητο για την ομιμότητα του σκάφους, τότε το ναυτιλιακό δίπλωμα ήταν το απαραίτητο έγγραφο για την ομιμότητα του ανθρώπου που το έφερε σε λειτουργία. Και τα δύο αυτά ήταν αναγκαία διαπιστευτήρια και συναποτελούσαν τα ναυτιλιακά έγγραφα. Η θέσπιση του διατάγματος της εμπορικής ναυτιλίας του 1833 έθετε το ναυτιλιακό δίπλωμα ως αναγκαίο έγγραφο με το οποίο κανείς μπορούσε να διευθύνει ένα πλοίο. Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών δεν εξαιρούνταν από αυτή την υποχρέωση. Αν και δεν αναφερόνταν ρητά ονομαστικά στα άρθρα του διατάγματος, παρά τα αυτά η έντυπη μορφή που έπρεπε να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τη γραμματεία των ναυτικών, μαρτυρεί πως είχαν συμπεριληφθεί κανονικά και αυτά. Η διαδικασία θα αναλύονταν και θα εξειδικεύονταν περαιτέρω με τις αστυνομικές διατάξεις ναυτιλίας το 1836. Κανένας δεν είχε το δικαίωμα να διευθύνει πλοίο, αν δεν είχε προηγουμένως δίπλωμα πλοιάρχου για πλοία άνω των 30 τόνων ή δίπλωμα κυβερνήτη για πλοία κάτω των 30 τόνων. Δεν υπήρχε επίσης καμία εξαίρεση ούτε για τα σκάφη που η χωρητικότητά τους δεν ξεπερνούσαν τους 5 τόνους. Οι κανόνες της εμπορικής ναυτιλίας λοιπόν είχαν ενσωματώσει και θέσει το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας τόσο του ελεκτικού σκάφους όσο όμως και του προσωπικού που το διεύθυνε. Η νομιμότητα επέβαλε λοιπόν την έκδοση του διπλώματος από όλους ανεξαιρέτως τους κυβερνήτες των ψαράκων. Η σημασία της έκδοσής του αναδεικνύεται σημαντική, διότι οι άνθρωποι από το χώρο της θαλάσσιας αλίας άρχισαν να πιστοποιούν με αυτόν τον τρόπο την επαγγελματική τους ιδιότητα. Οι ψαράδες που διεύθυναν ή κατήχαν ένα αλιευτικό πλοίο είχαν αποτελέσει μια ομάδα την οποία το κράτος είχε αναγνωρίσει ως υποκατηγορία των επαγγελμάτων της θάλασσας. Έτσι λοιπόν, ο χώρος της αλίας άρχισε να συγκροτείται διαμέσω της αναγνώρισης των αλιευτικών σκαφών και απόλυτα η επαγγελματική ταυτότητα του ψαρά, τουλάχιστον στα πρώτα βήματά της, να καθορίζεται από την ιδιοκτησία ή τη διεύθυνση του σκάφους.
Και αν η κατοχή ενός ψαράδικου ήταν ένα ισχυρό, ικανό στοιχείο που μπορούσε να προσδιορίσει την ταυτότητα του αλιέα, δεν είναι το ίδιο ευδιάκριτο και με το προσωπικό που εργάζονταν πάνω στο αλιευτικό πλοίο. Θα πρέπει και σε αυτό το σημείο να ανατρέξουμε στην εμπορική ναυτιλία. Κάθε εμπορικό πλοίο έπρεπε να διατηρεί το λεγόμενο ναυτολόγιο, δηλαδή ένα αναλυτικό κατάλογο με τα στοιχεία των ανθρώπων που εργάζονταν πάνω σε αυτό. Αν και δεν γινόταν καμία άμεση αναφορά ούτε σε αλλιείς ούτε σε πληρώματα αλιευτικών πλοίων, παρά τα αυτά θα πρέπει να θεωρήσουμε ως δεδομένο πως και το ψαράδικο είχε συμπεριληφθεί στην υποχρέωση του ναυτολογίου. Διότι για το κράτος στην εποχή εκείνη, τα σκάφη της αλιείας είχαν ενσωματωθεί απόλυτα στις κανονιστικές διατάξεις των εμπορικών πλοίων. Το αναλυτικότερο διάταγμα του 1836 εξειδίκευε ακόμα παραπάνω το πλαίσιο για τον ναυτολόγιο. Η υποχρέωση όλων των πλοιάρχων και των κυβερνητών να ενημερώνουν τη λιμενική αρχή πριν το ταξίδι τους για την καταγραφή του πληρώματος παρέμενε αχλώνητη. Μάλιστα, θα διευκρινίζονταν πως οι κυβερνήτες πλοίων με χωρητικότητα 10 τόνων ή ακόμα και μικρότερης χωρητικότητας όφειλαν όχι μόνο να έχουν συμπληρώσει το ναυτολόγιο, αλλά και να το διατηρούν μαζί τους σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Χωρίς να παρουσιάζεται οποιαδήποτε εξαίρεση, αλλά και με την αποσαφήνιση που τόνιζε την ενσωμάτωση ακόμα και των πιο μικρών σκαφών, η διάταξη είχε συμπεριλάβει όλο το φάσμα των αλιευτικών πλοίων. Το κράτος γνώριζε πως η πλειοψηφία του κύριου κορμού των ψαράδων εργάζονταν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή πλοιαρίων με χωρητικότητα μικρότερη των 10 ή ακόμα και των 5 τόνων. Και αν από τη μια μεριά η δήλωση των πληρωμάτων στο ναυτολόγιο και η διατήρησή του ήταν υποχρέωση των πλοιάρχων των κυβερνητών, από την άλλη το κάθε μέλος του πληρώματος έπρεπε πλέον να έχει μια απόδειξη που εκδιδόταν από τη λιμενική αρχή και πιστοποιούσε την επαγγελματική του δράση. Μια απόδειξη δηλαδή που δήλωνε την παρουσία και την εργασία του πάνω στο σκάφος. Όμως και αυτή η διαδικασία δεν είχε υπάρξει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ των πληρωμάτων, των εμπορικών, των αυτοκλοϊκών ή των αλιευτικών πλοίων. Στην πραγματικότητα, η εργασία του αλιέα είχε απομειωθεί στη γενική κατηγορία των ναυτικών. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν και ο νόμος του 1856 για την απογραφή των εμπορών αυτών. Οι λιμενικές αρχές όφειλαν να δημιουργήσουν ένα ειδικό κατάστοιχο μέσα στο οποίο θα απογράφονταν όλοι οι ναυτικοί. Έπειτα, στη βάση αυτής της καταγραφής, θα χορηγούνταν το ναυτικό δίπλωμα. Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης που θα ναυτολογούσε ναυτικό χωρίς δίπλωμα θα καταδικαζόταν εκτιματική ποινή. Στην πραγματικότητα, το ναυτικό δίπλωμα ήταν η εξέλιξη της αρχικής απόδειξης. Για το κράτος, η βασική κατεύθυνση παρέμενε ίδια. Ήταν η πλήρης καταγραφή όλων των πληρωμάτων από όλα τα είδη των πλοίων, εμπορικά, αυτοκλοϊκά, αλιευτικά. Ούτε αυτός ο νόμος όμως προχωρούσε σε διαχωρισμό της κατηγορίας των ναυτικών, εντάζοντας με αυτό τον τρόπο και τους αλλιείς που εργάζονταν στα ψαράδικα σκάφη στην υποχρέωση του ναυτικού διπλώματος. Αν το θεσμικό πλαίσιο είχε συμπεριλάβει την επαγγελματική κατηγορία των αλιέων, η πραγματικότητα μάλλον ήταν τελείως διαφορετική, αφού όσο αφορά την εφαρμογή του. Ως επί των κλείστων δηλαδή, οι διατάξεις έμεναν ανεφάρμοστες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από 6 ιδιοκτήτες στρατών από τη Χαλκίδη, τον Απρίλιο του 1861, που διαμαρτύρονταν προς το Υπουργείο των Ναυτικών, καθώς δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν τους κανονισμούς της αλιείας στην αλιεία. Και αναγκάζοντας, όπως έλεγαν, να εγκαταλείψουν την εργασία του. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονταν στο νόμο του 1856, που επέβαλε να εργάζονται ως πληρώματα μόνο οι ναυτικοί με αναγνωρισμένα διπλώματα. Στην επιστολή τους, οι κυβερνήτες αλλιείς διαχώρισαν τους εργαζομένους πάνω στο ψαράδικο σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποτελούσε το πλήρωμα της στράτας. Αποκαλούνταν ναυτικοί, αριθμούσαν γύρω στα 4 άτομα και λάβαναν ενεργό ρόλο στην αξιπλοεία. Ενώ η δεύτερη κατηγορία δεν είχε ενεργό ρόλο στον πλούτο, αλλά χρησιμεύε μόνο για την αλιευτική διαδικασία. Αποτελούσε αριθμητικά το κύριο και μεγάλο σώμα της στράτας και αποκαλούνταν εργάτες. Η λιμενική αρχή, τηρώντας πιστά τον νόμο, απαιτούσε όλο το εργατικό δυναμικό των αλιευτικών να είναι αναγνωρισμένη ναυτική. Τέτοιες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Θα θέλαμε να σταθούμε όμως λίγο περισσότερο στο συγκεκριμένο τεχνίριο, γιατί παρουσιάζει παραμέτρους της αλιείας που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και δύσκολα ανιχνεύσιμες. Αρχικά γίνεται ξεκάθαρο από το έγγραφο πως η ταυτότητα του αλιέα την είχε κατά αποκλειστικότητα ο κυβερνήτης του σκάφους. Στην περίπτωσή μας, μάλιστα, οι 6 κυβερνήτες
που υπέγραφαν το κοινό έγγραφο προς το Υπουργείο, παρουσιάζονταν και ως ιδιοκτήτες των κρατών. Φαίνεται λοιπόν πως η επαγγελματική ταυτότητα απορρέει στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός από την διεύθυνση των τσαράδικων και από την ιδιοκτησία και κατοχή των αλλιευτικών. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο ιδιοκτήτης κυβερνήτης Αλιέας, που κατέχει συνάμα την αλλιευτική γνώση και την ικανότητα για τη διεύθυνση του πλοίου. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πάνω στο ψαράδικο βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο και την καθοδήγηση του κυβερνήτη Αλιέα. Από τον τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένο το τεκμήριο, γίνεται φανερό πως η ναυτική ήταν ιεραρχικά πιο πάνω από τους εργάτες και αυτό αποκρισταλώνεται στην αμοιβή της εργασίας τους. Το έγγραφο της αναφοράς προς το Υπουργείο πιστεύουμε πως περιέχει μια αντίφαση και μια σκοπιμότητα. Παραθέτω. Η εντάφρα λιμενική αρχή απαιτεί να συμπεριλάβουμε και δια των απλών εργασιών της αλλιεύσεως εκ ναυτών, δια διπλώματος αναγνωρισμένων. Φαίνεται καθαρά πως οι κυβερνήτες αλλιείς δημιουργούσαν μια σκόπιμη υποβάθμιση στις ειδικές εργασίες της αλλιευτικής διαδικασίας, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα ως απλές, αποδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία τους. Από την άλλη μεριά όμως, αυτές οι απλές εργασίες ήταν το πραγματικό ζητούμενο σε ένα αλλιευτικό σκάφος. Ήταν αυτές που απαιτούσαν ειδική γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία. Μπορούμε να πούμε πως έχουμε την απεικόνιση μιας σχέσης μεταξύ του κεφαλαίου και της μισθωτής εργασίας. Δεν απεικονίζονται ως ξεχωριστοί όροι, αλλά συνδυάζονται και συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο περιβάλλον, αυτό του αλλιευτικού πλοίου, δημιουργώντας μια παραγωγική σχέση. Οι κάτοχοι των αλλιευτικών προσπαθούσαν να κερδίσουν όσο γίνεται ευνοϊκότερους και πιο επικερδείς στόχους για τις επιχειρήσεις τους. Αυτό συμβαίνει όχι μέσω των αυτών μιας επαγγελματικής ομάδας που είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί συλλογικούς όρους εργασίας, αλλά κατά βάση μέσω των εργατών, με τα χαμηλότερα ημερομίσθια, την ανύπαρκτη οργάνωση και την ασχημάτιστη ακόμα συνείδηση της επαγγελματικής αλλιευτικής ταυτότητάς τους. Ο νόμος της απογραφής των εμπορών αυτών είχε ασκήσει πίεση στον χώρο της αλλίας, θεσμοθετώντας, έστω και σε ένα μικρό βαθμό, μια νέα μορφή για τα πληρώματα που εργάζονταν στα αλλιευτικά. Τον Ιούλιο όμως του 1861, η δημιουργία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου θα αποτελούσε το πρώτο μεγάλο και σημαντικό σημείο αναφοράς για το επάγγελμα του αλλιέα. Η σύσταση του Ταμείου είχε ως κύριο σκοπό την ιατρική περίθαλψη αλλά και τη μέρημνα για τη συνταξιοδότηση των εργατών της θάλασσας. Ήταν η πρώτη φορά που οι αλλιείς παρουσιάζονταν ονομαστικά και ξεχωριστά. Έτσι, δίπλα στα πληρώματα του βασιλικού ναυτικού, στους πλοιάρχους, στους κυβερνήτες, στους ναυτικούς, στους ναύκληρους, στους ναυτόπεδες, στους πορτμείς, βρίσκονταν οι δίτες και οι αλλιείς. Το ποσό που είχε οριστεί για κάθε αλλιέα, είτε εργαζόταν πάνω στο ψαράδικο με μερίδιο, είτε στη βάση συμφωνημένου μισθού ημερομισθίου, είχε οριστεί στα 50 λεπτά. Αν όμως ήταν κυβερνήτης αλλιευτικού, τότε διπλασιάζονταν σε 1,5 δραχμή το μήνα. Συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΑΤ είχαν όλες οι κατηγορίες που περιλαμβάνονταν στους εργάτες της θάλασσας και πλήρωναν τις εισφορές τους. Η θεμελίωση του δικαιώματος γινόταν επί σύ πλήρωση της επιχειρηματικής και την πραγματική δημοσιοκεντρική εργασία. Ενώ ακόμα είχε προβλεπτεί και το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Η κοινωνική μέρημνα, όχι μόνο για το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών του, υπογραμμίζονταν από το γεγονός πως δικαίωμα συνταξιοδότησης είχαν οι χείδες και τα όρφανα. Το συνταξιοδοτικό ποσό κυμαίνονταν ανακατηγορία και ήταν ανάλογο της μηνιαίας εισφοράς. Για τους αλλιείς ήταν 15 δραχμές το μήνα, ενώ αν κάποιος ήταν κυβερνήτης σε αλλιευτικό πλοίο, το ποσό διπλασιάζονταν σε 30 δραχμές. Ένα μήνα αργότερα θα δημοσιεύονταν 117 άρθρα που περιέγραφαν με λεπτομέρειες τις διαδικασίες και το πλαίσιο που όφελαν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι της θάλασσας. Οι αλλιείς, οι πορτμείς και οι δίτες συναποτελούσαν τις περιπτώσεις του τέταρτου κεφαλαίου του εκτελεστικού διατάγματος. Οι διατάξεις μάλιστα προσδιορίζαν ως αλλιέα, πορτμέα ή δίτη κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος είχε ως κύριο επάγγελμα την αλλιεία, την ακτοπλοεία ή τη σπογγαλία αντίστοιχα. Πέρα όμως της παραπάνω γενικής διατύπωσης, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει παράμετρος που όριζε πως αλλιέας πορτμέας ή δίκης λογιζόταν όχι μόνο αυτός που είχε δικό του πλοίο ή διήφθηνε ολόκληρο πλήρωμα. Αντίθετα, υπολογιζόταν και αυτός που εργαζόταν με ξένο σκάφος ή δεν είχε καθόλου πλήρωμα. Η παράμετρος αυτή, ειδικά για το χώρο της αλλίας, αποτελεί μια σημαντική αποσαφήνιση.
Η ταυτότητα του αλιέα πάβει στην πραγματικότητα να τακτίζεται αποκλειστικά με την ιδιοκτησία του σκάφους ή με τη διεύθυνση μόνο μεγάλων πολυπλικών αλιευτικών σχημάτων. Αντίθετα, συμπεριλάμβανε και αυτούς που εργάζονταν με ξένα σκάφη ή ακόμα και με μηδενικό πλήρωμα, περιλαμβάνοντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ακόμα και τους μικρότερους αλιευτικούς σχηματισμούς. Ο προσδιορισμός του επαγγέλματος του αλιέα όμως διευρυνόταν ακόμα περισσότερο, αποδεσμεύοντάς τον μάλιστα από οποιαδήποτε μορφή ιδιοκτησίας ή ενοικίασης αλιευτικού πλοίου. Έτσι ήρθαν στο προσκήνιο και τα αλιευτικά πληρώματα. Οι άνθρωποι που εργάζονταν πάνω στα ψαράδικα και συμμετείχαν στην αλιευτική διαδικασία ονομάζονταν και δηλώνονταν πλέον ως αλιείς. Οι εργάτες των αλιευτικών του παρελθόντος τώρα ανήκαν στην κατηγορία των αλιέων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι λιμενικές αρχές κάθε τόπου όφυλαν να απογράψουν το σύνολό τους. Έπειτα, αντίγραφα των καταλόγων αποστέλλονταν στη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Με βάση λοιπόν τον απογραφικό κατάλογο, παραχωρούνταν το ναυτικό φυλάδιο με τη σφραγίδα του ταμείου. Αποτελούσε, θα λέγαμε, την ατομική επαγγελματική ταυτότητα του καθένα. Το φυλάδιο ήταν το κύριο διαπιστευτήριο των δικαιωμάτων του κάθε εργαζόμενου προς το ταμείο, αλλά και του συγγενών του. Στις περιπτώσεις των αλιέων, ο προϊστάμενος κάθε λιμανιού ήταν υπεύθυνος για την συλλογή των εισφορών προς το ταμείο κάθε τέλος του μήνα. Με βάση λοιπόν τον ειδικό οικονομικό κατάλογο που διατηρούσε, είχε την υποχρέωση στις περιπτώσεις των ανεξόφλητων τελών να απαγορεύσει την εξάσκηση της αλιείας και συνακόλουθα τη συμμετοχή του σε αλιευτικά ταξίδια. Γίνεται κατανοητό πως η σύσταση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου είχε δημιουργήσει ένα πλαίσιο και ένα μηχανισμό λειτουργίας από το οποίο δεν είχαν εξαιρεθεί αλιείς. Αντίθετα, ως κατηγορία είχε συμπεριληφθεί χωρίς αστερίσκους. Ένα κέραιο ερώτημα όμως που τίθεται είναι κατά πόσον η επαγγελματική ομάδα των αλιέων μπορούσε να εφαρμόσει και αν στο τέλος εφάρμοσε αυτές τις διατάξεις. Το 1861, ο χώρος της θαλάσσιας αλιείας βρισκόταν ακόμα στα σπάραγανά του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το κράτος ήταν η μη εφαρμογή των ακτιλιακών κανόνων που μπορούσε να συμπαρασύρει και την εφαρμογή των διατάξεων του ταμείου. Διότι ένα μέρος των ψαράδικων σκαφών δεν διέθετε τα νόμιμα έγγραφα, αλλά και ένα μέρος από τους κυβερνήτες δεν διέθετε τον ναυτιλιακό δίπλωμα. Πιστεύουμε πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως τον Αύγουστο του 1861, ένα μήνα δηλαδή μετά τη σύσταση του ΝΑΤ, ο Πρωθυπουργός, που ήταν και Υπουργός Ναυτικών Αθανάσιος Μιαούλη, στέλνει εγκύκλιο σε όλα τα λιμάνια της χώρας, τονίζοντας τη σημασία που είχε η εφαρμογή των ναυτιλιακών διατάξεων για τα πλοία της αλιείας. Το μέγεθος που μπορούσε να πάρει στην αλιεία η μη τήρηση των ακτιλιακών εγγράφων αναδεικνύεται στην περίπτωση του πόρου. Ο διευθυντής του Υπουλιμαναρχείου στην αναφορά προς το Υπουργείο έκανε λόγο για πάνω από 20 μικρής φορητικότητας αλιευτικά σκάφη, τα οποία ταξίδευαν και δραστηριοποιούνταν ενώ δεν διέθεταν κανένα έγγραφο. Η απάντηση του Υπουργού μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Μεταμεγής της απορίας του παρατηρεί το Υπουργείο ότι εν γνώση παραβλέπετε τα καθήκοντά σας, αφήνοντας ελευθέρους 20 αλιείς κυβερνήτας, ατάκτος και κατά τη θέλησή των αταξιδεύουση και εκ τούτου να βλάπτωση και τα συμφέροντα του Δημοσίου και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, προς δε να αδικώσει και αυτούς, ως στερουσμένους των ωφελιών του περί θαλάσσης εργατών ευεργετικότητά του νόμου, δια την μην εγγραφήτων εις τα Μητρώα». Η περίπτωση των αλιευτικών πλοίων του πόρου δεν είναι μοναδική, αλλά ενδεικτική μιας πραγματικότητας που επικρατούσε σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, η οποία υπογραμμιζόταν μετά τη θεσμοθέτηση των διατάξεων του ΝΑΤ. Αν τα πλοία δεν ήταν αναγνωρισμένα ως εθνικά, δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιο μνημολόγιο και οι κυβερνήτες τους δεν διέθεταν ακτιλιακά διπλώματα, στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να καταγραφούν και να ενταχθούν μετά το 1861 ούτε στα Μητρώα του Ταμείου, αν πρώτα ρύθμιζαν αυτές τις βασικές προϋποθέσεις. Έτσι, η μία παρατυπία διαδεχόταν την άλλη, αφού οι αλλοί κυβερνήτες δεν είχαν το δικαίωμα της διακυβέρνησης, δεν μπορούσαν να συγκροτούν επίσημα πληρώματα ή να εκδώσουν αυτολόγια για το πλοίο τους. Κοντολογής, η εφαρμογή των διατάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου προϋπέθεται διαδικασίες, έγγραφα και πιστοποιητικά, που ο χώρος της αλιείας ακόμα δεν διέθετε. Η επιστολή του Αριστίδη Μαγκλιβέρα από την Πάτρα το 1864 προς το Υπουργείο των Ναυτικών σκιαγραφεί γλαφυρά τις αντιδράσεις από τη μεριά των ιδιοκτητών κυβερνητών αλιέων όσο αφορά τον αυτολόγιο. Μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Ο νόμος ουδένα περιορισμόν στην αλιεία επέβαλε, μόνο δια του άρθρου 6 του από 23 Μαρτίου 1839
νόμου περί ενοικιάσεως ιχθυοτροφείων, απηγόρησε την αλία μέχρι βολής του φεκίου εκτός των ιχθυοτροφείων. Ώστε αφού το δικαίωμα της αλίας είναι ελεύθερο εις όλα τα λοιπά μέρη, είναι περιττό να μου ζητεί ναυτολόγιο των εις την υπηρεσία μου λαμβωμένων ανθρώπων, διότι σε με εξαρτάται να μισθώσω εκείνους, τους οποίους σε βρίσκω πρόθυμους και άξιους εις την υπηρεσία τάφτα. Ο Μακλιβέρας διαρθρώνει το επιχείρημά του πάνω σε ένα δίπολο. Από τη μια μεριά, η αλία ήταν επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα, η οποία ήταν ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε η απαγόρευση της δραστηριοποίησης έξω από το όριο των ιχθυοτροφικών μονάδων. Από την άλλη, όμως, το ναυτολόγιο είχε εισάγει νέες συνθήκες, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για την αλία. Ενώ μέχρι τότε η επιλογή των ανθρώπων που εργάζονταν πάνω στα αλιευτικά πλοία γίνονταν με κριτήριο την προθυμία και την αλιευτική γνώση, η δημιουργία των ναυτολογίων άλλαζε άγριν αυτή τη συνθήκη. Η επιλογή των πληρωμάτων πλέον έπρεπε να γίνεται με γνώμονα την εγγραφή του στα Μητρώα, την ύπαρξη ναυτικού φυλαδίου και την πλήρη καταβολή των εισφορών. Η συνθήκη αυτή όμως είχε περιορίσει το χώρο της αλίας, διότι είχε αποκλείσει τους ψαράδες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι και δεν διέθεταν φυλάδια. Η πραγματικότητα διαφρονόταν όμως και σε μία άλλη κατεύθυνση. Η αντίδραση των ιδιοκτητών είχε να κάνει και με το κόστος εργασίας. Οι αλίες που δεν ανήκαν σε κάποιο οργανωμένο πλήρωμα έπρεπε στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλουν μόνοι τους τις εισφορές προς το ταμείο. Η παράμετρος αυτή είχε αυξήσει το ημερομίσθιο, δημιουργώντας αντιδράσεις από τη μεριά των ιδιοκτητών. Αλλά και από την άλλη πλευρά πάλι, αν ανήκαν σε κάποιο πλήρωμα, ο κυβερνήτης ήταν υπόχρεος να εξοπλίσει το ταμείο για κάθε ναυτολόγιο, τόσο με τα δικά του τέλη, όσο και για το σύνολο των εγγεγραμμένων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις είχαν αυξηθεί, διαταράζοντας τις προϋποθέσεις. Η επιστολή προς το Υπουργείο όμως έθετε ακόμα ένα ζήτημα. Ο κύριος Λιμενάρχης Πατρών μου ζητεί ναυτολόγιο διαλυευτικά πλοία και έχει μέγα άδικο, διότι ουδής νόμος επιβάλλει διούτων εις τα αλιευτικά πλοία, τα οποία ως άκης αλιεύους είναι φοδιασμένα δια καταλλήλων προσώπων, διότι τότε πρέπει να εμποδιστώσει η πεζόβολε, πετονιέ, εκαλαμωτέ. Ο Μακλιβέρας προσπαθεί να συνδέσει την αλία που λάβανε χώρα με τη χρήση των σκαφών και αυτή που γίνονταν με διάφορες μεθόδους και αλιευτικά εργαλεία μόνο από τη στεριά. Όσο αφορά το σκέλος του επιχειρήματος που κάνει λόγο για την ανυπαρξία οποιοδήποτε νόμου, κάνει λάθος, αλλά νομίζουμε πως το χρησιμοποιεί σκόπιμα. Είναι βέβαιο πως γνώριζε την ύπαρξη των διατάξεων, αφού στο πλαίσιο αυτό εναντιώνεται και στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο. Το χρησιμοποιεί όμως εσκεμμένα, διότι θέλει να δημιουργήσει μια αντιθετική εικόνα με τους αλλοείς που δεν είχαν καμία δέσμευση και καμία υποχρέωση από τον νόμο, αν δεν χρησιμοποιούσαν αλιευτικό σκάφος. Πράγματι, ο νόμος δεν προέβλεπε τίποτα για τους αλλοείς που δεν συνδέονταν με κάποιο τρόπο με το αλιευτικό σκάφος, είτε σαν ιδιοκτήτες, είτε σαν ενοικιαστές, είτε σαν πλήρωμοι. Η κατηγορία αυτή αποτελούσε ένα κολλό σημείο, καθώς δεν ανήκαν στους εργάτες της θάλασσας και δεν μπορούσαν να ενταχθούν στα Μητρώα του ΝΑΤΟ. Έτσι, ήταν προς το παρόν τουλάχιστον απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε υποχρέωση προς την επαγγελματική ταυτότητα που έφεραν, δηλαδή την αλία από την ξηρά. Για όλο το 19ο αιώνα, ο αριθμός των αλιέων αποτελεί ένα άγνωστο ποσοτικό δεδομένο. Οι επίσημες πληθυσμιακές απογραφές δεν μεν κατέγραφαν τους αλλοείς, αλλά τους είχαν συμπεριλάβει είτε στη γενική κατηγορία των ναυτικών, είτε ενσωματώσει μαζί με τους ακτοπλώους. Αποτέλεσμα αυτής της απογραφικής πρακτικής είναι να μην υπάρχει απολύτως καμία εικόνα για τον αριθμό τους. Η αναζήτηση λοιπόν του αριθμητικού μεγέθους των ανθρώπων που εργάζονταν στην αλία έπρεπε να αναζητηθεί σε άλλου είδους πηγές και τεχνίδια. Και αυτή η διαδικασία όμως αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι πληροφορίες για τους ψαράδες είτε απουσίαζαν τελείως, είτε υπήρχαν γενικές και αόριστες αναφορές, χωρίς να προσδιορίζουν τον αριθμό τους. Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους μας φανέρωσε μια σειρά πολυμενικές εκθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1879, είχε αποστελεί μια εγκύκλιος διαταγή από το Υπουργείο των Ναυτικών με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών για το χώρο της αλίας. Οι απαντήσεις από τα 26 λιμάνια που έλαβε το Υπουργείο αποτελούν μια πρώτη και ταυτόχρονη απεικόνηση διαφόρων εκφάσεων του συγκεκριμένου πεδίου. Ειδικότερα, ο τέταρτος θεματικός άξονας έθετε το ερώτημα του αριθμού των αλιέων που εργάζονται και υπήρχαν σε κάθε περιοχή.
Ο πίνακας παρουσιάζει τα αρρυθμητικά δεδομένα των αλιέων χωρισμένα σε τρεις θαλάσσιες ζώνες. Του Ιωνίου και του Κορινθιακού, του Δυτικού Αιγαίου και του Κεντρικού Αιγαίου. Αθροίζοντας όλα τα αρρυθμητικά στοιχεία από τις εκτέσεις, καταγράφηκαν συνολικά 4.002 αλιείς. Ως επί το κλείστον, η συγκεκριμένη πληροφορία έμενε ασχολίαση από τους συντάκτες των λιμενικών υπηρεσιών, αναφέροντας μόνο τον αριθμό. Μια ειδική κατηγορία αποτελούσαν οι περιοχές που δεν έδιναν κανένα αρρυθμητικό στοιχείο. Για παράδειγμα, η έκθεση από το νησί της Ζανκίν που έκανε λόγο για την απουσία των αρρυθμητικών δεδομένων, λόγο για την απουσία των νόμιμων εγγράφων τόσο των πλοίων όσο και των ανθρώπων που εργάζονταν σε αυτά. Δεν μπορούσε να παράσχει καμία πληροφορία για τον αριθμό των αλιέων, διότι δεν είχαν καταγραφεί. Η έκθεση μας πληροφορεί για την παρουσία τους, για την ύπαρξη δηλαδή μιας επαγγελματικής ομάδας των αλιέων, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός του, καθώς δεν είχε ακολουθηθεί η θεσμοθετημένη διαδικασία από το κράτος. Από την άλλη μεριά, οι αναφορές από τα νησιά της Μήλου και του Πόρου δικαιολογούσαν την απουσία αρρυθμητικών στοιχείων λόγω της έλλειψης επαγγελματιών ψαράδων. Ενδιαφέρον φανερώνει η έκθεση από το νησί της Σαντορίνης για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι αλιείς. Οι αλιείς ως έγκιστα 100. Ως έγκιστα, διότι το κύριον αυτών έργων είναι η γεωργία και η ναυτιλία. Τη δε αλιεία έχουν υπάρεργων, ως άκη δεν έχουν άλλη εργασία. Ο υπολιμενάρχης από τη Θήρα θέτει ξεκάθαρα το θέμα της συμπληρωματικότητας. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν η γεωργία και η ναυτιλία. Η αλιεία εμφανίζεται να καταλαμβάνει ένα δευτερεύον ρόλο και να λειτουργεί συμπληρωματικά. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα για το νησί των Σπετσών μοιάζει να είναι διαφορετική. Η έκθεση ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν την περιφερεια της νήσου Σπετσών, οι ενοικούντες στο του αλιέους επιτίδευμα εργάζονται διεινεκώς και άνευ διακρίσεως χρόνου. Οι δέοι αυτών άνδρες αλιείς εις 200 υπετίθεταν. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει ο διευθυντής του υπολιμεναρχείου τους ανθρώπους που εργάζονταν δημιουργεί την εικόνα μιας σταθερής και μόνιμης εργασίας. Το επάγγελμα του αλιέα εξασκούνταν όλο τον χρόνο, άρα και η αλιευτική δραστηριότητα διεξάγονταν ασταμάτητα ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. Το στοιχείο της περιοδικότητας απουσιάζει, τονίζοντας μάλιστα τον συνεχή και αδιάκοπο χαρακτήρα που είχε. Η διατύπωση του τεκμηρίου σε συνάρτηση με το μεγάλο αριθμό δίνει την αίσθηση μιας κύριας απασχόλησης ή τουλάχιστον μιας οικονομικής δραστηριότητας που είχε ενεργό ρόλο στο νησί. Ένα ζήτημα που ανέκυψε μελετώντας τις εκθέσεις είναι κατά πόσο υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ των αλιέων και των σπογγαλιαίων. Αν είχε υπάρξει δηλαδή ένας ευκρινής διαχωρισμός και αν νοούνταν ως δύο διαφορετικές κατηγορίες. Στο πίνακα σημειώνεται με το σύμβολο Χ τα λιμάνια όπου αναφέρεται η σπογγαλία σαν δραστηριότητα. Οι αναφορές λοιπόν σχεδόν από το σύνολο των συγκεκριμένων περιοχών δεν προχωρούσαν σε καμία απολύτως διάκριση. Είτε η αλιεία των σπόγων λάβανε χώρα στα εγχώρια ύδατα και ήταν μικρής και περιορισμένης κλίμακας, είτε γινόταν σε διεθνή ύδατα και λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις, οι συντάκτες των εκθέσεων έκαναν λόγο πάντα για αλιείς. Γίνεται φανερό πως οι σπογγαλείς συμπεριλαμβάνονταν στην κατηγορία των αλιέων χωρίς να έχουν ακόμα αναπτύξει αυτόνομα θεσμικά χαρακτηριστικά. Σε ορισμένες περιοχές όμως, η μεγάλη ανάπτυξη της σπογγαλίας οδήγησε από νωρίς τη χρήση του ονόματος σπογγαλιαία, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εξειδικευμένη επαγγελματική ταυτότητα που είχαν οι εργαζόμενοι πάνω στο συγκεκριμένο είδος. Ο λιμενάρχης του Πειραιά, για παράδειγμα, αντιδιαστέλλοντας την έκταση και τη σημασία που είχε η αλιεία των σπόγων στο λιμάνι του, που γινόταν ακόμα με τη χρήση του καμακιού, θα αναφερόταν στους σπογγαλείς Αιγινίτες, που έκαναν πλέον χρήση των καταδυτικών μηχανών. Ενώ ο λιμενάρχης από την Ήδρα, που η σπογγαλία έπαιρνε τη μορφή της μονοθεματικής αλιείας για το νησί του, δικαιολογούμενος για την αργοπορία της απάντησής του στην Αιγύπτιο, έκανε λόγο για τους σπογγαλείς που έλειπαν στην Αφρική. Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ο όρος σπογγαλία δεν χρησιμοποιήθηκε καμία φορά από τον επιστάτη του λιμανιού της Αίγινας, ενώ ο Ιβραίος λιμενάρχης κάνει χρήση του μόνο μία φορά. Φαίνεται λοιπόν πως ο όρος του αλιέα ήταν ο κυρίαρχος που ενσωμάτωνε την εποχή αυτή και τη σπογγαλιευτική εξειδίκευση. Περίπου 4 χρόνια μετά τις αλιευτικές εκθέσεις, δημοσιεύθηκε η μελέτη του Αποστολίδη, του Νικόλου Αποστολίδη, Λαπές και Γκρέ. Στο τμήμα της εργασίας του με τα στατιστικά δεδομένα, παρουσιάζονταν 71 περιοχές με στοιχεία για τα αλιευτικά πλοία, τη χωρητικότητα και τον αριθμό των αλιέων.
Στον πίνακα παραθέτουμε τα δεδομένα των ψαράδων αναλιμάνι και χωρισμένα σε τρεις θαλάσσιες ζώνες. Οι άνθρωποι που εργάζονταν στην Αλία και καταγράφονται στη μελέτη του Αποστολίδη είναι συνολικά 6.064. Αρχικά είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν αποτελούν το σύνολο του αλληλεκτικού δυναμικού, καθώς τα λιμάνια που αναφέρονται δεν συνθέτουν το σύνολο της επικράτειας. Οι αριθμητικές αυτές ψηφίδες όμως μας βοηθούν ώστε να συνθέσουμε μια γενική εικόνα, έστω και αν είναι θολή. Η θαλάσσια ζώνη του Δυτικού Αιγαίου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό αλιέων. Ακολουθεί το Ιόνιο και ο Κορινθιακός, ενώ στο τέλος βρισκόταν το Κεντρικό Αιγαίο. Η σειρά αυτή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται απόλυτα και από τις αλιευτικές εκθέσεις. Η συνολική αποτύπωση των αλιέων αναθαλάσσια γεωγραφική περιοχή ακολουθεί δηλαδή την ίδια κατεύθυνση. Οι αριθμοί προφανώς δεν ταυτίζονται, γιατί το δείγμα από τις λιμενικές αναφορές είναι μικρότερο σε σχέση με το δείγμα του Αποστολίδη. Παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα παραμένει ήδη. Ένας επανάγνωστος παράγοντας που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και στη μεγάλη πύκνωση αλιέων σε ορισμένες περιοχές είναι η σύνδεση που είχαν με την Σφογγαλία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως και στους δύο πίνακες εντοπίζονται μεγάλοι αριθμοί σε περιοχές που είχαν αναπτύξει την αλιεία των Σφογγαριών. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα νησιά της Σίδρας και της Έγινας, καθώς και οι περιοχές από το Πορτοκέλι, την Ερμιόνη και το Κρανί. Η σφογγαλιευτική δράση αυτών των περιοχών λάμβανε χώρα έξω από τα εγχώρια ύδατα. Και αυτό το γεγονός αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την καταγραφή και την αποτύπωσή τους. Αυξημένες συγκεντρώσεις αλιέων όμως καταγράφονται και σε άλλες περιοχές. Δύο από αυτές ήταν το Μεσολόγιο και το Αιτωλικό. Συνδέονται αποκλειστικά με τις εκτροφικές μονάδες της Ινδοθάλασσας, χωρίς να εξασκούν την ελεύθερη θαλάσσια αλία. Πύκνωση αλιέων διαπιστώνουμε και στους παραδοσιακούς ναυτότοπους. Η γνώση της θάλασσας, αλλά και η εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονταν στο εμπορικό ναυτικό, δεν θα μπορούσε να μην είχε αποτυπωθεί και στο χώρο της αλίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα νησιά της Σάνδρου και των Σπετσών. Την ίδια τάση θα λέγαμε πως παρουσιάζουν και τα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα που έλκουν την επιχειρηματικότητα της εποχής, που ήταν η Σύρος και ο Πειραιάς. Τόσο οι ναυτότοποι, όσο και τα ναυτιλιακά κέντρα, καταγράφονταν με τριψήφους αριθμούς αλιέων. Συμβαντίζει απόλυτα με την αυξημένη καταγραφή και των αλιευτικών πλοίων που υπήρχαν στους τόπους αυτούς. Παράλληλα με τις προαναφερτήσεις περιοχές, η Χαλκίδα αποτελεί μια νέα, άλλη αλιευτική εστία που καταγράφεται επίσης με τριψήφιο αριθμό αλιέων, συνδυάζοντάς τον μάλιστα με έναν αξιόλογο αλιευτικό στόλο. Αποτυπώνεται δηλαδή με δύο βασικά μεγέθη, το παραγωγικό μέσο και το ανθρώπινο δυναμικό, που συγκροτούν ενεργό τον επαγγελματικό χώρο της αλίας. Στην ίδια μεριά, αλλά με διαφορετική μορφή, βρίσκουμε την πόλη της Πάτρας. Η βιομηχανική ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσμού είχε υπογραμμίσει εντονότερα το πρόβλημα της διατροφής των κατοίκων της και ιδιαίτερα της προμήθειας των ψαριών. Η κάλυψη των διατροφικών αναγκών της πόλης είχε συμβάλει στην ανάπτυξη της αλίας και αυτό καταγράφεται στον τριψήφιο ρυθμό των ψαράδων της. Ο πίνακας αναφέρει συγκριτικά το πλήθος των αλιέων στα κοινά λιμάνια από τις αλιευτικές εκθέσεις και τα στοιχεία από την εργασία του Αποστολίδη. Και οι δύο πηγές τοποθετούνται χρονικά στην ίδια περίοδο, αφού έχουν απόκληση μόνο 3-4 χρόνων. Πλήρη ταύτιση των αριθμών συναντάμε αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση του Ναυπλίου, που καταγραφόταν με 60 αλιείς, ενώ μικρές διαφοροποιήσεις, πάνω κάτω 10-20, είχε το λιμάνι του Αργοστολίου και τα νησιά της Ιθάκης, της Κοπέλου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Σάμου. Η συμπόρευση αυτή των αριθμών δημιουργεί, θα λέγαμε, μια κοινή τάση, η οποία δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Σχηματίζει μια φυσιογνωμία και οριοθετεί το αριθμητικό εύρος που έπαιρνε το επάγγελμα του ψαρά. Από την άλλη μεριά, προβληματισμός υπάρχει για τις περιοχές που διαπιστώνει κανείς τις τεράστιες αποκλίσεις που είχαν μεταξύ τους τα αριθμητικά δεδομένα. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα αναδεικνυόταν η σύγκρουση και η αντίθεση, όπως η περίπτωση της Πάτρας και του Πειραιά με πάνω από 100 ψαράδες διαφορά, της Χαλκίδας με πάνω από 300, της Έγινας με πάνω από 400, της Σίδρας με πάνω από 800. Ο αυστηρός δείκτης των αριθμών σίγουρα δεν αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για το μελετητή του χώρου της αλίας αυτής της περίοδου, αφού ξεκάθαρα ανακύπτει το ζήτημα της αξιοπιστίας και της ποιότητας των προσωπικών δεδομένων. Η αλιευτική δραστηριότητα δεν καταλάμβανε ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτε είχε την ίδια μορφή σε όλες τις περιοχές. Έχουν διαφανεί όμως δύο κύρια θέματα που άγγιζαν και καθόρισαν σε ένα μεγάλο βαθμό τις αριθμητικές αποτυπώσεις του επαγγέλματος του αλιέα.
Ένα μέρος των ανθρώπων που εξασκούσαν την αλία στα εθνικά εγχώρια ύδατα δεν ακολουθούσαν τη θεσμοθετημένη διαδικασία της απογραφής και της καταγραφής τους στα Μητρώα. Δεν νομίζουμε πως είναι τυχαίο το γεγονός πως από τις 26 λιμενικές αναφορές του 1879 η μοναδική που ανέφερε ως πηγή ήταν αυτολόγια για τον αριθμό των αλιέων της είναι η Ήδρα. Παράλληλα με τους εγγεγραμμένους αλίες δηλαδή, πρέπει να κάνουμε λόγο και για έναν αριθμό ψαράδων που δρούσαν και υπήρχαν παράθυρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό τους. Πάντως η άτυπη εργασία στον κόσμο της εργασίας ήταν ένα πρόβλημα που εμφανιζόταν σε πολλές νησιωτικές και παραθαλάσσιες ηλιοτικές περιοχές. Η κεντρική διοίκηση όχι μόνο το γνώρισε, αλλά προσπαθούσε συνεχώς με τις εγκυκλίωσεις να το περιορίσει, πιέζοντας τους κατατόπους λιμενάρχες. Να περιορίσει τόσο το αδήλωτο αλιευτικό προσωπικό, όσο και το αδήλωτο σκάφος που αποτελούσαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το δεύτερο θέμα που ανακύπτει και πιστεύουμε πως επηρέασε την αποτύπωση των αλιέων είναι ο προσδιορισμός και η δήλωση του επαγγέλματος. Η ενσωμάτωσή τους στη γενική κατηγορία των ναυτικών έχει παραμορφώσει καθοριστικά την εικόνα. Ο διαχωρισμός τους από τη συγκεκριμένη κατηγορία μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1861 δεν έγινε με ξεκάθαρους όρους και δεν ήταν απολύτως σαφής. Αναφερόταν ονομαστικά ως μια ειδική κατηγορία των εργατών της θάλασσας μαζί με τους πορτμείς και τους δίτες, διαιωνίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θολή του εικόνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην απογραφή του 1879 οι αλίες παραμένουν στον κλάδο των ναυτικών ως ειδική κατηγορία και συνυπολογίζονται μαζί με τους ακτοκλώους. Η ασάφεια στην χρήση των όρων του ναυτικού και του αλιέα γίνεται φανερή, για παράδειγμα, στην έκθεση του Λιμενάρχη από την Κέρκυρα, όταν χρησιμοποιεί και ταυτίζει τις δύο κατηγορίες σε διαφορετικά σημεία μέσα στο ίδιο το έγγραφο. Οι 420 εργαζόμενοι στα αλιευτικά σκάφη πότε ονομάζονται ναυτικοί και πότε ονομάζονται αλίες. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το επάγγελμα του αλιέα μας έδωσε η αποδελτίωση μιας σειράς από εκλογικούς καταλόγους. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το αρχείο που φέρει τον τίτλο Εκλογικά Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη από τα Γενικά Αρχεία Κράτους. Αποφασίσαμε και αποδελτιώσαμε το σύνολο του υλικού που αφορούσε 56 επαρχίες για τα επαγγέλματα του αλιέα και του ιχθυοπόλου. Εντοπίσαμε τους αλιείς σε 74 δήμους 39 επαρχιών. Τα χρόνια που καλύπτει το υλικό για το 19ο αιώνα ήταν μεταξύ του 1864 και 1895 και δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων με 2.000 εγγραφές. Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στα ποσοτικά δεδομένα από τους εκλογικούς καταλόγους. Η γενική κατεύθυνση πάντως ήταν πως το ανάπτυγμα περίπου των 30 χρόνων το επάγγελμα του αλιέα δεν παρουσίαζε καμία σημαντική θέση. Ως επί των πλείστων, οι αριθμιστικές του αποτυπώσεις ήταν μικρές. Η εικόνα δηλαδή που προκύπτει είναι ίδια όπως και στις προηγούμενες πηγές, με έναν περιορισμένο αριθμό και μια ελληματική παρουσία. Φαίνεται όμως να υπάρχουν ενδείξεις, σαν μια γενική τάση των αριθμών, πως βαδίζοντας προς τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, το επάγγελμα του αλιέα αυξάνει τα αριθμητικά ποσοστά. Χωρίς να είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε απόλυτα τη θέση αυτή, προκύπτει από τη σύγκριση εκλογικών καταλόγων ίδιων περιοχών αλλά διαφορετικών χρονικών στιγμών η τάση της αύξησης. Ενδεχομένως όμως, η μεγαλύτερη συμβολή της μελέτης και της ανάλυσης των αποδελτιωμένων εκλογικών καταλόγων να είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα ίδια τα ονόματα των αλιέων. Οι ονομαστικοί κατάλογοι αποκάλυπταν σειρές ίδιων επιθέτων. Η εικόνα αυτή άγγισε όχι μόνο ένα δήμο μιας περιφέρειας, αλλά σχεδόν όλες τις περιοχές της επικράτειας. Η πανομοιότυπη αυτή κατάσταση δεν περιοριζόταν ούτε χρονικά, καθώς εμφανιζόταν σε όλο το εύρος του υλικού μας. Υποθέτουμε λοιπόν πως το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των συνωνυμιών υποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό του αλιευτικού χώρου της εποχής. Αντανακλά ένα αλιευτικό σχήμα, το οποίο στηριζόταν στη συμμετοχή των μελών της ίδιας οικογένειας ή ομάδες ψαράδων με ευρύτερους συγγενικούς δεσμούς. Τα πατρόνυμα λειτουργούσαν βοηθητικά και πιστοποιούσαν σε έναν βαθμό την οικογενειακή σχέση, ιδίως μεταξύ των γιών και των κατεράδων ή μεταξύ των αδελφών. Φαίνεται μάλιστα ότι στις περιοχές που συγκεντρώνονται οι υψηλότεροι συνολικά αριθμοί ψαράδων, να αποδελτιώνονται παράλληλα και τα περισσότερα ίδια επίθετα. Ανοιχνεύεται δηλαδή μια διευρυμένη εικόνα όπου πολλά μέλη συγκεκριμένων οικογενειών δήλωναν και εξασκούσαν το ίδιο επάγγελμα. Τέτοια παραδείγματα έχουμε εντοπίσει στην Αίγινα, στη Σαλαμίνα, στην Ερμιόνη, στο Αιτωλικό, στην Ήδρα, στη Χαλκίδα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα. Για παράδειγμα,
Στο Δήμο Σαλαμίνας και στους 123 εγγεγραμμένους εκλέκτορες αλληλείς του 1865 βρίσκονται να υπάρχουν 49 επίθετα, εκ των οποίων του κόρου, του νάνου ή του σοφρά να συγκεντρώνουν πάνω από 11 εγγραφές το καθένα. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι οι αλληλείς συναθρίζονται γύρω από κάποιο όνομα, το οποίο αντανακλά κάποιες συγγενικές ομάδες. Ομάδες οι οποίες αυξάνονται αν υπολογίσουμε και τον αριθμό των ανδρών μελών που ήταν κάτω του 21ου έτους ηλικίας και δεν αναγράφονταν στους εκλογικούς καταλόγους. Αυξάνονταν αν συνυπολογίσουμε και τα μέλη από την εξαχιστία συγγένεια και δεν μπορούν να ανιχνευτούν από μια τέτοια πηγή. Ή συμπληρώνονταν από μέλη που ανήκαν σε κάποια μορφή πνευματικής συγγένειας που δημιουργούσαν σχέσεις αμοιβαιότητας με κοινωνικές, επαγγελματικές και οικονομικές συμμαχίες. Ένα άλλο επάγγελμα που αποδελτιώσαμε παράλληλα με τους αλληλείς ήταν αυτό των ικτιοπολών. Πρόκειται για τους εμπόρους οψαριών που είχαν σχέση με το λιανικό εμπόριο. Η παρουσία τους όμως ούτε διαγράφεται σταθερή, ούτε καταλαμβάνει τις ίδιες διαστάσεις σε όλες τις περιοχές. Από το σύνολο των 74 δήμων που συναντήσαμε τους αλληλείς, οι ικτιοπόλες εμφανίζονται μόνο σε 21 από αυτούς. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν ήταν διευρυμένο και δεν καταλάβανε μεγάλες διαστάσεις. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις όμως που εμφανίζουν μια σταδιακή πύκνωση της παρουσίας τους, όπως και στους αλληλείς, στο τέλος του 19ου αιώνα. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των εμπόρων ικτιοπολών και των παραγωγών αλλιέων υποδεικνύεται από τους εκλογικούς καταλόγους. Οι εγγεγραμμένοι ικτιοπόλες παρουσιάζονται σχεδόν σε όλους τους δήμους μαζί με τους εγγεγραμμένους αλλιείς. Φαίνεται πως αναπτυσσόταν ένα τοπικό δίκτυο τροφοδότησης από τους ίδιους τους αλλιείς των περιοχών. Η απευθείας συνδιαλλαγή εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές, καθώς η πρώτη διοχέτευε κατευθείαν το προϊόντο στο εμπόριο, ενώ η δεύτερη εξασφάλιζε μια σταθερή ποσότητα για πώληση. Η στενή σχέση μεταξύ των ικτιοπολών και των αλλιέων αναδεικνύεται ακόμα μεγαλύτερη και σημαντικότερη, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός πως στην περίοδο που μας ενδιαφέρει δεν συναντάμε ικτιέμπορους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των εκλογικών καταλόγων που βελτιώσαμε, δεν εντοπίσαμε παρά μόνο ένα ικτιέμπορο. Φαίνεται λοιπόν πως καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα απουσίασαν από τη μεγάλη εικόνα της εμπορίας των φρέσκων ψαριών οι χοντρέμποροι. Η απευθείας συνδιαλλαγή μεταξύ των παραγωγών ψαράδων και του λιανικού εμπορίου διαγράφεται ως ο κανόνας. Η σταδιακή μελέτη στους αποδεληπτωμένους εκλογικούς καταλόγους ανέδειξε μια συσχέτιση σε επίπεδο ονομάτων μεταξύ των αλλιέων και των ικτιοπολών. Η έβρεση πολλών κοινών επιθέτων μας παρέμπεψε στην εικόνα των οικογενειακών δεσμών μεταξύ των παραγωγών και των εμπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των περιπτώσεων και η διάχυσή τους σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες όπου καταγράφονταν μαζί οι αλλιείς και οι ικτιοπόλες δεν μπορεί παρά να μην αποτυπώνει μέλη ίδιων οικογενειών. Τέτοιες περιπτώσεις εντοπίσαμε στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στη Χαλκίδα, στην Πύλο, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στην Τάκηθο, στην Ερμούπολη της Ήρου. Διακρίνεται, θα λέγαμε, ένα μοντέλο επέκτασης της οικογενειακής αλλιευτικής επιχείρησης με τη συμμετοχή των μελώτης στην πώληση των προϊόντων. Η δημιουργία ενός οικογενειακού δικτύου εξασφάλιζε αρχικά την απευθείας προμήθεια των αλλιευμάτων στους ικτιοπόλους. Η έλλειψη των μεσαζόντων αύξανε τα περιθώρια κέρδους και για τις δύο πλευρές, ενώ στις περιπτώσεις που υπήρχαν καταστήματα, διαγραφόταν απρόσκοπτα η λειτουργία και η αναπαραγωγή τους. Τα αλλιευτικά, οικογενειακά δίκτυα της παραγωγής και της εμπορίας των φρέσκων ψαριών μπορούσαν έως ένα βαθμό να κατευθύνουν και να ελέγχουν τις τιμές προς όφελός τους. Τις περιπτώσεις μάλιστα που διακρίνεται να επικρατούν μόνο τοπικά συγγενικά μονοπόλια. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πως στον εκλογικό κατάλογο της Χαλκίδας του 1875 όλα τα επίθετα των ικτιοπολών αντιστοιχούν με επίθετα αλλιέων. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που επικρατούσε στο οικογενειακό δίκτυο των αλλιέων και των ικτιοπολών ήταν πως τα μέλη που εξασκούσαν το εμπόριο ήταν κατά κανόνα μεγαλύτερα σε ηλικία. Φαίνεται πως όταν αποχωρούσαν από το αλλιευτικό σκάφος, δηλαδή την ενεργό αλλιευτική διαδικασία, μετατοπίζονταν στο οικογενειακό εμπόριο. Ήταν ο χώρος που απορροφούσε τα γυραιότερα μέλη, ως ένας τομέας που μπορούσε να εξαργυρώσει κατά κάποιο τρόπο την εμπειρία της αλλιευτικής τέχνης, αλλά και της ουσιαστικής γνώσης επί των αλλιευμάτων. Από την άλλη μεριά, το εμπόριο αποτελούσε μια μορφή κοινωνικής και οικογενειακής πρόνοιας για τα μέλη που είχαν αντιμετωπίσει κάποιο ατύχημα στο πεδίο της θάλασσας και δεν είχαν πλέον τις κατάλληλες σωματικές δυνάμεις για να συνεχίσουν. Η εργασία των μελών της οικογένειας χαρακτηρίζονταν γενικά από προσαρμοστικότητα και ελαστικότητα, στοιχεία σημαντικά για τη λειτουργία και την αναπαραγωγή των οικογενειακών αλλιευτικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ.
Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Δημητρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους οικοδεσπότες και τον ομιλητή για την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το επάγγελμα του αλιέα. Ο λόγος λοιπόν για ένα επάγγελμα. Για ένα επάγγελμα και ουσιαστικά ο λόγος για την ψηλάφιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των ιδιαίτερων στοιχείων που συγκροτούν οι επιμέρους πληροφορίες που αφορούν ένα επάγγελμα. Τι δουλειά κάνετε, με τι ασχολείστε, είναι ερωτήσεις με τις οποίες νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι. Για κάποιους η απάντηση είναι απλή, μονολεκτική, για άλλους είναι πιο περιγραφική, για άλλους ασαφής, ενδεχομένως και άβολη. Ταυτόχρονα, επειδή η επαγγελματική ενασχόληση αλλά και η επαγγελματική ιδιότητα αποτελούν βασικό συστατικό της ταυτότητας του ανθρώπου στις κοινωνίες, τουλάχιστον των νεότερων χρόνων, είναι μια απάντηση που θα έλεγα δεν είναι αθώα, απαλλαγμένη από ποικίλες όσες συνδηλώσεις και ετεροκαθορισμούς. Η διδακτορική διατριβή του Νίκου Αλευιζάκη, στην οποία στηρίζεται και η σημερινή του ομιλία, πιστεύω ότι αναδεικνύει για το επάγγελμα του αλιέτ πολλές εκείνες και διαφορετικές διαστάσεις που παρέχει μια λεπτομεριακή πολύπλευρη προσέγγιση. Νομική, θεσμική, πραγματολογική, ιστορική. Είναι νομίζω μια δουλειά εξαιρετικά λεπτομεριακή που εκτός από το φωτισμό της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σκιαγραφεί και ένα δρόμο προσέγγισης και για άλλες επαγγελματικές ιδιότητες με αυτό το πνεύμα της ενδελεχούς έτσι, μελέτης. Με αφορμή όσα μας είπε, να μου επιτρέψετε μερικές σκέψεις σκόρπιες και πρόχειρες, θα έλεγα. Καταρχήν, για το θέμα των επαγγελμάτων που συζητάμε, νομίζω ότι ο 19ος αιώνας αποτελεί ένα μετέχνιο. Είναι εκείνη η περίοδος αλλαγής, η οποία για τα ελληνικά πράγματα σφραγίζεται από την εξέχουσα πράξη της Ελληνικής Επανάστασης και την επακόλουθη ίδρυση του ελληνικού κράτους. Στο επίπεδο των επαγγελματικών εξειδικεύσεων και της άσκησης των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτές, χαρακτηρίζεται από μια μετάβαση από το παλαιό Οθωμανικό καθεστώς των συντεχνιών, των κλειστών επαγγελμάτων, των επαγγελματικών συσσωματώσεων με τη σφιχτή ασφιχτική δομή, που λειτουργούσαν σε ένα καθεστώς πολλαπλών απαγορεύσεων και προστασιών στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Είναι μια μετάβαση που σηματοδοτείται από νέες προβλέψεις της ελεύθερης άσκησης πια των επαγγελμάτων, που ενσωματώνονται αυτές οι προβλέψεις και στα κείμενα και τις αποφάσεις της ελληνικής διοίκησης από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και εξής. Οδηγεί αυτό στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η οποία λειτουργεί με ένα θεσμικό πλαίσιο νεωτερικού κράτους. Είναι μια διαδικασία αργή και μη γραμμική, η οποία παράλληλα χαρακτηρίζεται από ασάφειες στην αναγνώριση της επαγγελματικής ταυτότητας ειδικοτήτων, ανάμεσα στις οποίες και οι αλλοίς, τις οποίες ασάφειες περιέγραψε πάρα πολύ λεπτομεριακά ο Νίκος Αλευιζάκης. Δεν νομίζω όμως ότι αποτελεί ταυτόχρονα αυτή η εποχή και ένα μετέχνιο για την τεχνολογία των πλοίων και των μεθόδων αλιείας, που θα χρειαστούν νομίζω αρκετά χρόνια ακόμα για να αλλάξουν χαρακτήρα από τον 19ο αιώνα, από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Τι είναι όμως οι αλλοίες, οι ψαράδες στα χρόνια της μη εκμηχανισμένης αλλοίας, της προβιομηχανικής θα λέγαμε ας πούμε αλλοίας. Με την ιδιότητα του ναυτικού του συνδέει το νερό και το πλωτό μέσου, η πλεύση ας πούμε. Όχι όμως και το ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι που αποτελεί και το στοιχείο ζωής των ναυτικών. Οι ψαράδες ήταν προσιλωμένοι στον τόπο τους, θα μπορούσε να τους δει κανείς με μια οπτική, θα έλεγε κανείς, ως τροφοσυλλέκτες, ως κυνηγούς της θάλασσας, που με στοιχειώδη μέσα προσπαθούν να συλλέξουν ψάρια κοντά στις ακτές ή σε γεωφυσικές διαμορφώσεις κατάλληλες για την περισυλλογή των φυσικά εκτρεφόμενων αλλιευμάτων στα βιβάρια. Στην ίδια χοντρικά λογική ανήκουν νομίζω, όπως είπε και ο Νίκος, και παρεφερείς ειδικότητες όπως των σφουγγαράδων, των συλλεκτών βδελών, ας πούμε, ή ακόμα και των συλλεκτών του αλατιού. Μάλιστα, η εκτεταμένη χρήση του δυναμίτη στο ψάρεμα την εποχή αυτή επιστέφηκε και συμβολικά την ταύτιση, θα έλεγα, ψαρά κυνηγού. Έχει νομίζω ενδιαφέρον η αμηχανία των διοικητικών υπηρεσιών στην κατάταξη των αλιέων, όπως και ο συμπεριληπτικός όρος θαλασσινός που κάποια στιγμή φαίνεται να προτείνεται, χωρίς να εγκαθίσταται όμως στο σχετικό λεξιλόγιο.
Η τελική ένταξή τους των αλλιέων στο ΝΑΤ το 1861 και στην κατηγορία των ναυτικών φαίνεται να γίνεται με βασικό κριτήριο τη χρήση του σκάφους ως εργαλείο εργασίας. Άλλωστε και οι κανονισμοί λειτουργίας του πλωτού μέσου είναι αυτοί που οριοθετούν κυρίως το επάγγελμα του ψαρά. Τουλάχιστον όσον αφορά τον κάτοχο, γιατί το πλήρωμα, πολυπληθές βέβαια για να μπορεί να ανταποκριθεί στις τεχνικές αλλίες της εποχής, δεν σχετίζεται με τον πλού, αλλά με την αλλίευση. Πάντως αυτή η διπλή αναφορά στο αλλιευτικό σκάφος, στη βάρκα ή σε μεγαλύτερο σκάφος, και στους αλλιείς ιδιοκτήτες ή απλά στους εργαζόμενους στην αλλία, διατρέχει τη θεσμική και επαγγελματική θέση όσων ασχολούνται με αυτήν. Με την αλλία όμως συνδέονται και παρεμφερεί με τον ψαρά επαγγέλματα, η διάκριση ανάμεσα στα οποία δεν είναι πάντα ευχερής, όπως μας ανέλησε και ο μιλητής. Ας πούμε, ο ψαράς και ο ιχθυοπόλης, σε ποιο βαθμό ταυτίζονται. Το δεύτερο είναι ένα επάγγελμα κυρίως της πόλης. Εν τούτης, τα οικογενειακά δίχτυα των αλλιέων και των ιχθυοπολών, ακόμα και μέσω των οικογενειακών ονομάτων, υποδεικνύουν νομίζω ότι το κύκλωμα του ψαριού ήταν ενιαίο, από την περισυλλογή από το νερό έως την τελική διάθεση του καταναλωτή. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο ζήτημα των ιστορικών πηγών και της τεκμηρίωσης. Από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και κυρίως στην Καποδιστριακή περίοδο, η επαγγελματική ενασχόληση εντάσσεται στη βεντάλια των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τον κρατικό μηχανισμό στο πλαίσιο της αναγκαίας αυτογνωσίας του. Ήδη στις πρώτες συλλογές πληροφοριών για τον πληθυσμό που γίνονται κατ' επιταγή του Καποδίστρια, οι κατατόπους κοινοτικές αρχές περιλαμβάνουν συχνά και πληροφορίες για τα επαγγέλματα των κατοίκων που ζουν στην κοινότητα. Ένα τυχαίο παράδειγμα, στην Αμοργό το 1829, οι κοινοτικές αρχές καταγράφουν το επάγγελμα 431 προσώπων, 4 από αυτούς δηλώνονται αλλιείς, ενώ ένας δηλώνεται επίσης ως αλλιέας, αλλά δεν ανήκει στους μόνιμους κατοίκους, αλλά στους παρήκους, δηλαδή στους πρόσφυγες που έχουν έρθει τα χρόνια της Επανάστασης. Από τις παλαιότερες πηγές θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν οι ιατροστατιστικοί πίνακες. Αυτοί έχουν συνταχθεί κυρίως στα χρόνια της Καποδιστριακής και κυρίως πιο μετά της Οθωνικής περίοδου, συνήθως από γιατρούς, και προσφέρουν μια διαυγή εικόνα των πληθυσμιακών δεδομένων ενός τόπου. Παρέχουν επίσης στοιχεία για τις επαγγελματικές ιδιότητες των κατοίκων και αποτελούν μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής του πληθυσμού με επιτόπια παρατήρηση και εισαγωγή πρώιμων μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας. Ο Νίκος Αλιβιζάκης για τη διερεύνηση του θέματός του χρησιμοποιεί και αναδεικνύει πολύ σημαντικές πηγές, κάποιες πολύ σημαντικές πηγές που νομίζω δεν έχουν προσεχθεί αρκετά στην ιστοριογραφία. Καταρχήν το αρχαιακό υλικό που σχετίζεται με το ΝΑΤ, το οποίο επιτρέπει τη λεπτομεριακή παρακολούθηση και καταγραφή των δηλωμένων αλλιέων, κατόπιν άλλες πηγές με τη μορφή καταλόγων που επίσης συνδυάζουν την κεντρική βούληση και την τοπική γνώση, που είναι νομίζω σημαντικός ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων, όπως οι κατατόπους λιμενικές εκθέσεις, που είναι μια πολύτιμη πηγή, δύσκολη στον εντοπισμό της, καθώς τα τεκμήρια που τη συγκροτούν είναι διάσπαρτα σε πολλές και διαφορετικές αρχαιακές ενότητες. Είναι όμως για το συγκεκριμένο θέμα αυτά, θα λέγαμε, μια πηγή αναμενόμενη. Αυτό που δεν είναι μια αναμενόμενη πηγή, που είναι μια ιδιότυπη πηγή, την εντόπισε και την επεξεργάστηκε ο μιλητής, είναι η εκλογική κατάλογη. Τους εκλογικούς καταλόγους τους συνέταξε και τους εξέδιδε σε ελάχιστα αντίτυπα το ελληνικό κράτος για χρήση που αφορούσε την εκλογική διαδικασία. Είναι μια εξαιρετική πηγή, επίσημη, πλούσια σε πληροφορίες και χαρακτηριστικά του πληθυσμού, αναπάντεχη ως προς τη μελέτη των επαγγελμάτων, αλλά σημαντική γιατί προέκυψε από τη μελέτη των τοπικών αρχών, ενδεχομένως σε συνεργασία και με τους καταγραφόμενους σε αυτήν. Το επάγγελμα, επομένως, που δηλώνεται δίπλα στο όνομα του ψηφοφόρου, είναι αυτό που ήξεραν οι συντοπίτες του, το οποίο ασκούσε ο άνθρωπος που το δήλωνε, και επομένως είχε ένα χαρακτήρα εγκυρότητας. Ο Νίκος Αλιβιζάκης χρησιμοποιεί αυτό το υλικό, νομίζω, με εφευρετικότητα και διάθεση, ας πούμε, γόνιμου πειραματισμού, καθώς με τη βοήθεια και της τεχνολογίας επιχειρεί να αντλήσει πληροφορίες από τις επαγγελματικές δηλώσεις, αλλά και από τον ονοματολογικό πλούτο των καταλόγων συνδυαστικά. Είναι, νομίζω, ένα πολύ καλό δείγμα, ένα εξαιρετικό δείγμα των μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στην επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Να επισημάνω, θα ήθελα και μια άλλη παράμετρο, ότι η επαγγελματική
ιδιότητα δεν καταγράφεται κατά κανόνα στις πηγές της εποχής για στατιστικούς λόγους. Θα έλεγε δηλαδή κανείς ότι η ελληνική διοίκηση από την αρχή του θεσμικού της βίου, αν δεν κάνω λάθος, σποραδικά μόνο και όχι συστηματικά, καταγράφει επαγγελματικές ενασχολήσεις με σκοπό να τις μετρήσει. Δεν έχει δηλαδή προτεραιότητα να σχηματίσει μια ακριβή εικόνα πόσοι είναι οι άνθρωποι που ασκούν κάποιο επάγγελμα, με εξαίρεση κάποιες εξαιρέσεις κάποιων ειδικότερων επαγγελμάτων. Δεν την ενδιαφέρει να έχει μια πλήρη αναλυτική καταγραφή, ανά περιοχή, ανά τμήμα της επικράτειάς της. Γι' αυτό νομίζω παρατηρούνται και αυτές οι σημαντικές αποκλίσεις που επισημάνθηκαν προηγουμένως στην ομιλία του Νίκο Αλιβιζάκη στις καταγραφές διαφορετικών προελεύσεων και στις προσπάθειες μελέτης κάποιου ζητήματος όταν αυτό προκύψει. Κάποτε μοιάζει να... Η διοίκηση κάποτε μοιάζει να προσθέτει μια πληροφορία στην επαγγελματική ιδιότητα δίπλα στο όνομα κάποιου, όπως κάνει στους εκλογικούς καταλόγους. Περισσότερο είναι, νομίζω, συστατικό της ταυτότητας του προσώπου και της ταυτοποίησής του, ιδιαίτερα σε μια εποχή που τα ονόματα δεν είχαν ακόμα σταθεροποιηθεί, δηλαδή στα μέσα του 19ου αιώνα. Έχουμε έτσι ένα δείγμα μιας γοητευτικής διαδικασίας, πιστεύω, για την ιστορική έρευνα. Δηλαδή, έχουμε μια ιστορική πηγή, ένα τεκμήριο που οδηγεί σε πληροφορίες διαφορετικές από τον αρχικό προορισμό του, δηλαδή σε πληροφορίες παράπλευρες, αθέλητες, ας πούμε, στην κύρια επιδίωξη του συντάκτη. Αυτή η προσέγγιση, όπως και γενικότερα η ματιά του Νίκο Αλιβιζάκη στο θέμα των επαγγελμάτων, φέρει, νομίζω, μια ανανέωση στον τρόπο που έχουν μελετηθεί τα επαγγέλματα, κυρίως από τη λαογραφία, ως παραδοσιακά συστατικά μιας κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας που χάνεται. Ο ίδιος ο Νίκος, μέτοχος των ιστοριογραφικών και των εθνογραφικών μεθόδων, τη συνδυάζει στη μελέτη του με δημιουργικό και άρτιο τρόπο. Εύχομαι γρήγορα ο κόπος του να ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση και τη συντακτορική του διατριβή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα τις θέσω με τη σειρά που εμφανίστηκαν στο Q&A. Η καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλάφτη ρωτάει, εκείνοι που εργάζονταν στα ιχθυοτροφία καταγράφονταν ως αλληλείς? Και ακόμα μία δική της ερώτηση, πιστεύετε ότι η ενσωμάτωση της καταγραφής των αλλιέων στην καταγραφή των ναυτικών δικαιολογείται από το γεγονός ότι πολλοί αλληλείς εργάζονταν ως ναυτικοί και το αντίστροφο? Ναι. Στην πρώτη ερώτηση, ναι, καταγράφονταν ως αλληλείς και οι άνθρωποι που δούλευαν στα ιχθυοτροφία. Η συμπληρωματικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής. Πράγματι, ναι, η συμπληρωματικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μια διπλή ταυτότητα και αυτό το βλέπουμε ότι όταν μετά τους δίνεται η δυνατότητα να γίνουν, δηλαδή να αποκτήσουν ταυτότητα του αλιέα, παραμένουν ως ναυτικοί. Τους έδινε το προνόμιο να μπορούν να δουλεύουν πιο εύκολα και σε εμπορικά πλοία και σε αλλιευτικά πλοία. Κυρίως όμως όχι στα μεγάλα εμπορικά πλοία, κυρίως στα πλοία της ακτοπλοείας. Δηλαδή να κάνουν στην εσωτερική ακτοπλοεία. Οπότε βλέπουμε μια κατηγορία αλλιέων, ο οποίος έχει μερικές πολλαπλές ταυτότητες. Πρώτον, να εργάζεται κατά περιόδους, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν έχουμε δηλαδή τις μεγάλες συγκεντρώσεις ψαριών μετακινούμενων ή κάποιων συγκεκριμένων ειδών αλλιείας. Στις άλλες εποχές που δεν έχει πια, μάλιστα δεν είχαν τόσο μεγάλη σχέση, δεν είχαν να αναπτυχθεί, δεν είχε ψάρια ή δεν ψαρεύανε να ασχολούνται με την ακτοπλοεία. Ναι, υπάρχει αυτή η ταυτότητα. Υπάρχει μια διπλή ταυτότητα. Είναι μια συμπληρωματικότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Δήμητρα Μιλωνά λέει, σε ορισμένες περιοχές, πολλοί αλλιείς είχαν το ίδιο επίθετο και κατά πάσα πιθανότητα ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Σχετίζεται αυτό μάλλον με τη μαθητεία μέσα στην οικογένεια? Η έρευνά σας έχει δώσει στοιχεία για τους μηχανισμούς μαθητείας στην αλληλεία? Η παιδική εργασία είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Η μαθητεία, ναι. Πράγματι, η αλληλεία είναι μια γνώση,
η οποία την κατήχαν οι Σαράδες και οι οικογένειές τους και την οποία τη μεταβίβαζαν. Ναι, στην οικογένεια τα νεαρά μέλη και αγόρια και κορίτσια αρχικά από πάρα πολύ μικρή ηλικία αρχίζουν και εξασκούν το επάγγελμα, μαθητεύουν κυρίως αρχικά στο πρώτο στάδιο σε δευτερεύουσες εργασίες στην ξηρά, όπως είναι προετοιμασία των δικτυών, το καθάρισμα ή το πλύσιμο του αλιευτικού. Εκεί έχουμε έναν έμφυλο διαχωρισμό, πηγαίνει πάρα πολύ νωρίς το αγόρι πάνω στο αλιευτικό, πάλι με δευτερεύουσες εργασίες στην αρχή. Υπάρχει ο κύκλος της αλίας, άλλωστε της μαθητείας, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ποιο είναι το χρονικό όριο και ποιο είναι το όριο που θεωρείται ένας, είναι και εμένα κάτι που με απασχολεί. Γνωρίζουμε όμως ότι στην ηλικία των 16 ετών έλεγε η νομοθεσία ότι ένα παιδί, παιδες μάλλον λέει μέσα στην νομοθεσία, 16 χρονών μπορεί να γίνει κυβερνήτης αλιευτικού αν μέχρι 5 τόνους. Αν εξασκούσε την αλία 2 χρόνια πριν, δηλαδή φτάνουμε στα 14. Άρα η νομοθεσία επιτρέπει τουλάχιστον νόμιμα από 14 χρονών. Επίσης ξέρουμε ότι στον ΑΚ υπάρχει εκεί που λένε ότι οι αλλοίς που είναι μόνοι τους και λέει που όμως βοηθούν τα μέλη, οι παιδες. Ο αλλιέας θεωρείται αυτός που ψαρεύει μόνος του, δεν έχει αλλιευτικό πλήρωμα, αλλά έχει τα παιδιά του να ψαρεύουν, να βοηθάνε στην αλία. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολύ νωρίς υπάρχουν τέτοια στοιχεία για τη μαθητεία. Ο κύριος Γιώργος Σπέις λέει, ακούμε για την αλία στον ελλαδικό χώρο. Πώς αντιμετωπίζονταν οι υπόλοιποι, δηλαδή στα Ιόνια νησιά, Σάμο, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πώς ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. Πώς εντάχθηκαν με την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα. Εδώ αυτό συσχετίζεται και μια δική μου ερώτηση. Αν υπήρχαν συγκρούσεις, αν βλέπετε μέσα από τη μελέτη σας, συγκρούσεις μεταξύ των αλιέων, είτε μεταξύ τους, είτε με τις λιμενικές αρχές ή με τους ιδιοκτήτες, παραδείγματος χάρη, ιχθυοκαλλιεργιών ή άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη θάλασσα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσω ότι δεν είναι αναμενόμενη η απάντησή μου, αλλά με την οθωμανική πλευρά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Υπήρχε μια σύμπνοια. Και δεν έχει περάσει τουλάχιστον στο αρχείο, στο υλικό που έχω εντοπίσει ή που έχω δει εγώ, δεν αναδεικνύεται μια συγκρουσιακή σχέση. Εν αντιθέσει, από την άλλη πλευρά, από τη μεριά του Ιωνίου και του Ιωνίου κράτους, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές ότι οι αλλοίς από τα νησιά του Ιωνίου πηγαίνουν και ψαρεύουν στον, όπως αναφέρετε και εσείς, ειδικά στον Κορινθιακό κόλπο. Μάλιστα, πάρα πολλές φορές επεμβαίνουν και τους παίρνουν τα δίχτυα και τα κουπιά και πάνε στην εισαγγελία. Υπάρχει, θα λέγαμε, μια έντονη και συγκρουσιακή σχέση. Μεταξύ όμως κυρίως της περιοχής του Μεσολογγίου, του Αιτωλικού και του Κορινθιακού κόλπου με τα απέναντι νησιά. Από εκεί πέρα βλέπω ότι η συγκρουσιακή σχέση να υπάρχει. Μία ακόμα ερώτηση. Η κυρία Ιωάννα Τζανουδάκη ρωτάει, λέει, παρακαλώ για τα μικρά αλιευτικά σκάφη. Υπάρχει σύγκριση με τη σύγχρονη εικόνα της αλιείας ως προς τις προϋποθέσεις και τα προσόντα των αλιέων. Ναι. Αν υπάρχει, δεν το γνωρίζω για το σήμερα. Δεν το γνωρίζω αυτό, ας πούμε, αλήθεια. Φαντάζομαι εννοεί τα τυπικά χαρακτηριστικά που θα έχει κάποιος. Δεν το γνωρίζω. Τότε υπήρχε. Ορίστε. Τότε υπήρχε, στην αρχή δηλαδή. Όταν, για την εποχή που μιλάς, στο 19ο αιώνα, υπάρχουν χαρακτηριστικά. Ναι. Ναι, υπάρχουν και είναι και ευδιάκριτα. Βεβαίως υπάρχουν και πιστεύω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ότι του μικρού στόλου, του στόλου που έχει χωρητικότητα κάτω των 5 τόνων, τον διευκολύνει. Υπάρχουν διαδικασίες και έγγραφα που είναι πολύ πιο εύκολα να αποκτηθεί ένα στόλος κάτω των 5 τόνων παρά μεγάλα και μεγαλύτερα αλιευτικά. Παραδείγματος χάρη ότι το δίπλωμα του κυβερνήτη, αν ήταν κάτω των 5 τόνων, είχε μόνιμη ισχύ. Αν ήταν πάνω των 5 τόνων, έπρεπε να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Επίσης, ένα μικρό αλλιευτικό κάτω των 5 τόνων δεν χρειάζονταν να έχει άδεια του υγειονομείου για να φύγει και να ταξιδέψει, ενώ πάνω από 5 τόνους χρειάζονταν. Επίσης, το φόρο που πλήρωνε για το αλλιευτικό. Πάνω από 5 τόνους πλήρωναν ανά τόνο. Ενώ κάτω από 5 τόνους υπήρχε μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή, οι διαδικασίες για τα μικρότερα αλλιευτικά ήταν πολύ πιο ευνοϊκές από τα μεγαλύτερα. Θα ξεπεράσω σε ερωτήσεις που θα επανέλθω μετά, αλλά θα ρωτήσω κάτι που βλέπω ότι σχετίζεται. Ο κύριος Χρήστος Κυριακόπουλος ρωτάει, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχε φόρος για το επιτίδευμα του ψαρά. Ναι. Φόρος... Συγγνώμη, να προσθέσω και ίσως να σχετίζεται. Η κυρία Μαρία Γκατούνα λέει, υπήρχε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση αλλιέων, υπάρχουν σχετικά στοιχεία γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Ωραία. Να πούμε πρώτα για το φόρο. Το πρώτο πράγμα που έχω εντοπίσει εγώ είναι σε ένα διάταγμα του Καποδίστρια το 1830, όπου στην προσπάθεια έβρεσης χρημάτων για την ανοικοδόμηση φορολογήθηκαν μερικά επαγγέλματα, φορολογήθηκαν, έπρεπε να είναι σαν φόρο επιτιδεύματος. Σε αυτό λοιπόν το διάταγμα του 30 έλεγε ότι ο ψαράς που είναι κάτοχος ανεμότρατας θα πρέπει να δίνει 8 φοίνικες. Ο κάτοχος που είναι τράτας 6 φοίνικες και ο κάτοχος απλού αλλιευτικού θα πρέπει να δίνει 2 φοίνικες. Ο κάθε αλλιέας θα πρέπει να το δίνει κάθε μήνα. Αυτό το διάταγμα ήταν το συγκεκριμένο το άρθρο 9. Αυτό το διάταγμα καταργείται με το 1836, τότε που έλεγαν ότι όλα τα αλλιευτικά, όλα τα σκάφη απαλλάσσονται του φόρου του επιτιδεύματος, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες τους. Το 1836. Όμως, ο νόμος στο διάταγμα του 1867, που είναι η ραχοκοκαλιά για το φόρο του επιτιδεύματος, που χωρίζει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων σε 3 κατηγορίες και σε κάθε κατηγορία σε κλάσεις, πράγματι τοποθετεί στην πρώτη κατηγορία τον αλλιέα μαζί με τον ιχθυοπόλη. Και όταν το είχα εντοπίσει, ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αναδεικνύεται και η στενή σχέση που είχαν και σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή του πόρου του επιτιδεύματος. Οπότε εντοπίζουμε, έχουμε τους ιχθυοπόλες μαζί με τους αλλιείς. Το 1900 όμως απαλλάσσεται από την υποχρέωση ο αλλιέας και μάλιστα εκεί που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στις οδηγίες που έστειλαν στις περιφέρειες για τον νόμο της τροποποίησης του φόρου του επιτιδεύματος, έλεγε ότι απαλλάσσεται μόνο ο ψαράς, όχι ο ιχθυοπόλης. Και κοιτάξτε, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έλεγε η οδηγία ότι ο ψαράς που αλλιεύει και πουλάει τα ψάρια μόνος του, δεν πληρώνει. Καθοδόν για την εστία του δεν πληρώνει, αλλά αν έχει μόνιμη αντικατάσταση, τότε πληρώνει το φόρο του επιτιδεύματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Μέχρι το 1910 που έχω δει, ισχύει αυτή η διάταξη. Ότι μετά το 1900 δεν πλήρωνα φόρο επιτιδεύματος. Και η άλλη ερώτηση ήταν για το συνδικαλισμό. Οι αλλιείς ανήκανε στους εργάτες της θάλασσας. Οι εργάτες της θάλασσας είχαν συμπεριληφθεί στο ΝΑΤ. Το ΝΑΤ κάλυπτε οι συνδικαλιστικά σχήματα για το 19ο αιώνα είχαν σαν βασική προϋπόθεση την ιατρική περίθαλψη και το συνταξιοδοτικό. Το ναυτικό ταμείο αυτό το κάλυπτε. Και κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι είναι από τους σημαντικότερους λόγους που δεν συναντούμε ξεχωριστούς και αυτοτελείς συνδικαλιστικούς σχηματισμούς με τη μορφή συλλόγων, σωματείων, συντεχνιών, αδελφοτήτων για τους ψαράδες. Παρά τα αυτά, το 1890 έχουμε την ίδρυση της αδελφότητας των ιχθυοπολών Αθηνών. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα στο καταστατικό τους διαβάζω ότι 3 κατηγορίες, 3 επαγγέλματα μπορούν να συμμετάσχουν. Οι ιχθυοπόλες, όπως λέει και το όνομα, αλλά οι λεμβούχοι μαζί με τους αλλιείς. Το ίδιο πράγμα, την ίδια μορφή, τη συναντώ και το 1901 στο Βόλο, με την ίδρυση του Συλλόγου Ιχθυοπολών και Αλλιέων.
Το ίδιο πράγμα συναντώ και στη Χαλκίδα το 1910. Το 1910 είναι σύλλογος στη Χαλκίδα, που λέγεται στην αρχή Σύλλογος Λεμβούχων Άγιος Νικόλαος, αλλά μετά μετονομάστηκε σε Σύλλογο Λεμβούχων και Αλιαίων. Θέλω να πω ότι αυτόνομα και ξεχωριστά δεν τους έχουμε, δεν τους συναντάμε, αλλά νομίζω ότι υπογραμμίζει και ο φόρος που είναι κοινός Αλιαίων Ιχθυοπολών και κάποιες συντεχνιακές οργανώσεις Ιχθυοπολών και Αλιαίων τη μεγάλη σχέση που είχαν αυτοί οι δύο χώροι. Ο κύριος Νίκος Μεγαπάνος ρωτάει αν έχουμε μαρτυρίες για το φαινόμενο της πώλησης ψαριών απευθείας από τις βάρκες σε καταναλωτές, ιδίως σε μικρότερα λιμάνια. Εν μέρη έχετε πει κάποια πράγματα γι' αυτό, αλλά θα προσθέσω και μία δική μου ερώτηση. Ποια είναι η σχέση πλούτου φτώχειας και συγκέντρωσης πληθυσμού σε σχέση με τα μικρά μέρη σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των αλιέων και τον τρόπο διαθέσεως του αλιεύματός τους? Ναι, έχουμε μαρτυρίες. Είναι ένα μοντέλο που υπάρχει. Το συναντούμε. Μετά την πώληση των ψαριών, οι ψαράδες, αλλά ας αρχίσω ότι ας στήσουμε το σκηνικό του 19ου, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν ιχθυοπολία διάσπαρτα, διάχυτα μέσα στους οικιστικούς ιστούς, αλλά ήταν πολύ οριοθετημένα τα σημεία που υπήρχαν. Υπήρχαν κυρίως στις αγορές και μάλιστα προς τις άκρες, γιατί υπήρχαν πολύ αυστηροί υγειονομικοί κανονισμοί. Έτσι λοιπόν, ένας τόπος πώλησης ήταν η ίδια η βάρκα. Εκεί νομίζω ότι έχουμε μια επέκταση της αλιευτικής βάρκας, της σημασίας της, εκτός από παραγωγικό μέσο, γίνεται και ένας τόπος πώλησης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πλανώδιοι πολιτές των ψαριών είναι ένα χαρακτηριστικό του επαγγέλματος του χώρου της αλίας. Από την άλλη πλευρά πρέπει να θυμόμαστε και πρέπει να σκεφτούμε ότι το ψάρι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο διατροφικό αγαθό που έπρεπε να καταναλωθεί άμεσα. Έτσι λοιπόν ο τρόπος από την αλία κόστα-κόστα που πηγαίνανε οι ψαράδες με τις βάρκες τους, ναι, ίσχυε. Το έχουμε βρει, περιγράφεται και μάλιστα είναι σε ισχύ το 19ο αιώνα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον παρουσιαστή μας, τον κύριο Νίκο Λεβιζάκη και τον κύριο Δημήτρη Δημητρόπουλο για την παρουσία τους εδώ. Η μέρα ήταν δύσκολη για μετακινήσεις, πλην όμως η τεχνολογία μας έσωσε. Ευχαριστούμε τους πιστούς ακροατές μας και υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε με την τρίτη παρουσίαση στις 6 Φεβρουαρίου με την μελέτη La Pêche en Grèce του 1883, ο Νικόλαος Αποστολίδης και το Διεθνές Περιβάλλον. Ο μιλητής θα είναι πάλι ο κύριος Νίκος Ελευιζάκης και σχολιασμό θα αναλάβει η καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλάφτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.